Αδιανόητα για άλλες εποχές πράγματα προβλέπονται από το γερμανικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ενέργεια λόγω μελλοντικής διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου από την Ρωσία. Οι πόλεις σχεδιάζουν να δημιουργήσουν χώρους στους οποίους θα μπορούν να ζεσταίνονται οι φτωχότεροι και οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες που δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν για θέρμανση. Οι χώροι αυτοί θα ονομάζονται θερμικές νησίδες. Την κατάσταση αυτή την έζησαν οι Έλληνες πολίτες στην δεκαετία των μνημονίων, όταν δεν άντεχαν το κόστος της θέρμανσης και περισσότεροι εξ αυτών έκαιγαν σε τζάκια και σόμπες ό,τι έβρισκαν για να ζεσταθούν. Ακόμα και τώρα, στα μέσα του καλοκαιριού, η σκέψη του χειμώνα που έρχεται προκαλεί ρήγη στους δημάρχους της Γερμανίας. Διότι αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιήσει την απειλή του να σταματήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου, όχι μόνο το κόστος ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά τότε απειλείται και η προμήθεια.